Νομίζω ότι αυτό που συνήθως λέμε, το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, το όσο πιο ψηλά, τόσο καλύτερα για το λαό μας, έχει και αυτό το στοιχείο. Από την άποψη ότι τις τελευταίες μέρες φαίνεται ένας κόσμος που πάντα ταλαντεύεται, που πάντα, όπως ξέρετε, Σάββατο ειδικά και Κυριακή τα εκβιαστικά διλήμματα είναι πολύ έντονα, σκέφτεται και μπορεί να πράξει να το ρίξει επιτέλους στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και λέμε επιτέλους, γιατί, ξέρετε, ήταν λίγο ιδιαίτερη αυτή η προεκλογική περίοδος και δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, η ζέστη, ότι ήταν πολύ κοντά στις ευρωεκλογές, αλλά γιατί όλος ο κόσμος που συναντάγαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη δραστηριότητα που αναπτύξαμε είχε δύο πράγματα στο μυαλό του καλά. Πρώτον, το ποιος θα αναλάβει τη σκυτάλη, θα πάρει τη σκυτάλη, ποιος θα είναι η επόμενη κυβέρνηση δηλαδή, και το περισσότερο, ότι θα τρέχει ακριβώς για τον ίδιο σκοπό. Ότι κανείς δεν βλέπει, δεν έχει προσδοκίες, κανείς δεν έχει από την επόμενη κυβέρνηση ανεβασμένες έτσι απαιτήσεις για τη ζωή του. Ίσα ίσα ξέρει ότι τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει και σε αυτή τη βάση το να είναι δυνατό το κουκουέ απέναντι όσο πιο ψηλά γίνεται, με μεγάλη ευθύνη για την οργάνωση των αγώνων, με μεγάλη ευθύνη και μέσα στο κοινοβούλιο να εκπροσωπήσει τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις, αυτές που θέλουν να αγωνιστούν και να αλλάξει κάτι, νομίζουμε ότι θα δώσει στο κουκουέ μια μεγάλη ευκαιρία. Κυρία Βατιέλου, να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εδώ υπάρχει μια δεξαμενή, η οποία προφανώς δεν προέρχεται από παραδοσιακούς συνειδητοποιημένους ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Υπάρχουν όμως και απλοί ψηφοφόροι, οι οποίοι μπορεί να κοιτάνε και κόμματα όπως αυτό του κυρίου Βαρουφάκη. Και θα ήθελα να ακούσω λίγο την επιχειρηματολογία σας πάνω σε αυτό, διότι είμαι βέβαιος ότι την τελευταία στιγμή στην κάλπη θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα κοιτάξουν και θα σκεφτούν ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Βαρουφάκης και το κόμμα του είναι μια αριστερή λύση. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Έχουμε γνωρίσει και νομίζω και ο κόσμος έχει γνωρίσει, ειδικά την τελευταία περίοδο, αυτά τα κόμματα μιας χρήσης, θα έχουμε πει. Νομίζω δεν είναι μόνο στο αριστερό πεδίο, όπως το συζητάμε και έχει καθιερωθεί να το λέμε. Είναι σε όλο το πεδίο της πολιτικής κόμματα διάτοντες αστέρες, που εμφανίζονται ξαφνικά συνήθως πριν από τις εκλογές. Συνήθως όταν ένα κόμμα χάνει κάποια εκλογική δύναμη και για να μην πάει σε μια πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση, στη συγκεκριμένη περίπτωση προς το κουκουέ, η πολύ αγανακτισμένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, στείνονται τέτοια κόμματα, το έχουμε ξαναδεί, όπως του κυρίου Βαρουφάκη. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα κόμμα που μπορεί να εκφράσει τέτοιες ριζοσπαστικές διαθέσεις που μπορεί να έχει αυτός ο κόσμος. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει μνημόνιο. Εμείς λέμε πιο απλά, δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά η απλότητα καμιά φορά έχει και τη σημασία της, ότι την ψήφο και τη σέντα στη Βουλή τη διεκδικούν 4 μνημονιακά κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, μέσα σε αυτό είναι και το ΜΕΡΑ25, δύο ακροδεξιά εθνικιστικά μορφώματα, η Χρυσή Αυγή, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Από αυτή την άποψη πρέπει να κάνει κριτήριο ο εργαζόμενος, ο νέος, ο αυτοαπασχολούμενος και να πάει να ψηφίσει, νομίζω, καθαρά επιλογή Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα ήθελα να το δούμε μαζί και να μας το εξηγήσει αυτό. Άκουσα χθες με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Παφίλη, ο οποίος έλεγε, απαντώντας σε ένα συνάδελφό μας δημοσιογράφο, ότι είναι χαμένη, μπορεί να είναι χαμένη η ψήφος στο ΚΚΕ, ότι το ΚΚΕ δεν μετράει μόνο τη δυναμική του, μόνο με το ποσοστό που βγάζει από την κάλπη, αλλά και με την κοινωνική επιρροή που έχει. Τι σημαίνει η ψήφος στο ΚΚΕ, δηλαδή τι αλλάζει την επόμενη μέρα αν το ΚΚΕ είναι ενισχυμένο περισσότερο? Έτσι απλά για τον κόσμο. Ναι, πέρα από το. Από το πρακτικό που λέει περισσότεροι κομμουνιστές βουλευτές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στη Βουλή. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, μπορείτε να μας εξηγήσετε? Γιατί είναι σημαντικό, έτσι, ναι, απλά? Γιατί σε μια Βουλή, λέω, που πλέον βλέπουμε πώς είναι τα κυβερνητικά κόμματα, τα μνημονιακά κόμματα, είναι τα διάφορα αυτά κόμματα τα οποία τσοντάρουν είτε σε κυβερνήσεις, όπως λέει, με θέσεις ανοχής το ΠΑΣΟΚ τώρα, αν και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ακριβώς. Γιατί Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είναι διαφορετική το τι λέει το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για το θέμα τι θα κάνει στη κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε άδικο. Μπορεί να υπερβάλλετε λίγο στις μέρες, αλλά άδικο δεν έχετε. Ναι. Με ένα τέτοιο τρόπο. Ή με άλλα κόμματα τα οποία είδαμε πώς σε κρίσιμες ψηφοφορίες βρέθηκαν πρόθυμοι. Σε κρίσιμα νομοσχέδια βρέθηκαν πρόθυμοι. Σε μια τέτοια σούπα, λοιπόν, σε αντιλαϊκά μέτρα να βρίσκονται πρόθυμοι διάφοροι, το ΚΚΕ δεν θα είναι εκεί. Το ΚΚΕ θα είναι εκεί για να καταθέτει προτάσεις νόμου, σαν και αυτές τις πολύ σημαντικές που κατέθεσε για τους ανέργους, για το ζήτημα της λαϊκής κατοικίας, για το ζήτημα των μνημονίων, για το ζήτημα της παιδείας, για τέτοια καυτά ζητήματα του ελληνικού λαού, θα είναι και για να καταθέτει τροπολογίες σε σχέση με τα νομοσχέδια που θα έρχονται για να γίνονται έστω μια κάποιες τροπολογίες ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων. Άρα ένα κομμάτι είναι η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Το δεύτερο, και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να ανέβει
στο μάτι του κόσμου τον boy του κινήματος. Να ανέβει δηλαδή στο μάτι του κόσμου ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση που θα είναι επιθετική από χέρι. Ξέρετε, mm-hmm. όταν βγάλαμε εμείς το σύνθημά μας 8 Ιουλίου, να είναι δυνατό το κουκουέ για να είναι δύναμη σου την επόμενη μέρα, δεν περιμέναμε ότι θα ήμασταν τόσο κυριολεκτικοί, κανένας μας. Ότι δηλαδή 8 Ιουλίου θα υπάρχει ένα Eurogroup mm-hmm. με θέμα την Ελλάδα, χωρίς να είναι καν ορισμένος ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, δεν θα έχει προλάβει ούτε καν ορκιστή κυβέρνηση. Και δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει γιατί ξέρουν ότι όποιος και να είναι θα προσκυνήσει τα αντιλαϊκά μέτρα που θα πάρθουν και θα είναι το μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση για τα δημοσιονομικά κενά που λένε, που κάθε φορά που τα ακούμε αυτά να τριχιάζουμε. Ξέρουμε πώς μεταφράζονται αυτά. Σε αυτό ένα πιο ισχυρό κουκουέ μπορεί να είναι απέναντι, για να οργανωθεί άμεσα και γρήγορα με αγώνες η αντίσταση του ελληνικού λαού σε νέα και παλιά μέτρα, για να υπάρχουν κατακτήσεις σήμερα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κύριε Μπατιέλο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας πω ότι εύχομαι να σας φέρω γούρι και να μου φέρετε εξής, γιατί είστε η τελευταία μου συνέντευξη στο ραδιόφωνο με βάση τους περιορισμούς των εκλογών. Και να θυμίσω το πιο σημαντικό, ότι είστε υποψήφιος με το ΚΚΕ στη Β' Πειραιά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχει όλος ο κόσμος, εσείς προσωπικά, και να πάμε να ψηφίσουμε με καθαρό μυαλό, έχοντας στο μυαλό μας το μέλλον. Εμάς, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Στο να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα αντίστασης. Να είστε καλά, κύριε Μπατιέλο, καλή επιτυχία.